Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των περιορισμών και των απαγορεύσεων, κρίσιμος αλλά και χρήσιμος είναι ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αντιλαμβανόμαστε, ζούμε μια κρίσιμη και πρωτόγνωρη κατάσταση. Ήδη από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση της άσκοπης μετακίνησης των πολιτών. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι ο νόμος προβλέπει την απαγόρευση της άσκοπης μετακίνησης των πολιτών και όχι την απαγόρευση της καθολικής κυκλοφορίας των πολιτών. Ο νόμος έχει πνεύμα προληπτικό και προστατευτικό και όχι τιμωρητικό. Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός με το σύνολο του προσωπικού της να πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους με κυρίαρχο σκοπό την προστασία των πολιτών. Οι έλεγχοι των υπηρεσιών της αστυνομίας και στην Πελοπόννησο για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού συνεχίζονται. Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στο προσωπικό προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, να κρατούν ικανές αποστάσεις, ενώ η επίδειξη των ατομικών τους εγγράφων και των βεβαιώσεων να πραγματοποιείται από τους ίδιους τους πολίτες είτε να τοποθετούνται στο μπαμπρίζ του οχήματος. Έχουν αυξηθεί οι περιπολίες και η αστυνόμευση προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Οι υποχρεώσεις που έχουμε ως θεσμός δεν σταματούν εδώ. Φυσικά, η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διαφυλάξουμε. Στην περιφέρεια της Πελοποννήσου πραγματοποιούνται καθημερινά έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί πάνω από 280 παραβάσεις.